Βασίλη, τι κάνεις? Άγιε μου. Καλά εδώ, είσαι. Στο ζούμε όμορφα. Πώς μας βλέπεις? Μια χαρά. Στο Μύρις Ελλάδα θέλεις να πεις. Ναι. Αλλά και στο ζούμε όμορφα. Καλά, αφού είναι δύο σένα. Αυτό. Πολύ μου αρέσει αυτό. Γλυκιά καλησπέρα, εσείς δεν έχετε φύγει. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε τον γλυκό μας τον Βασίλη. Θέλουμε σήμερα να τον ξεψαχνίσουμε, να μάθουμε πολλά πράγματα και έχεις και ακροατήριο γυναίκες. Ναι, και άκουσα. Έχεις Άννα, έχεις Μαρία. Άκουσα ότι θα κινηθούμε στο κλίμα των ημερών, έτσι. Αυτό θέλουμε. Οι ερωτήσεις είναι για την νηστεία. Οι ερωτήσεις είναι για την νηστεία. Εμείς πριν λίγο φτιάξαμε spring rolls. Α, πολύ ωραία. Που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρεις, έτσι τηγανιτά με μπόλικο λάδι. Λαχανικά. Ναι, όλα μπορούν να είναι στο πλάνο μας, αρκεί να είναι με μέτρο, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Θέλεις να ξεκινήσεις να μου το λες, δηλαδή τι εννοείς? Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τα νηστίσιμα, να ξεκινήσουμε με αυτά που είναι τα επίφοβα. Όχι, έχουμε και επίφοβα. Ναι. Πες εσύ για να σου λέω εγώ τι κάνω επίφοβο. Ο χαλβάς, το νούμερο 1. Τι ωραίος που είναι. 600 γραμμάρια βάζουμε ζάχαρη για να το φτιάξουμε. Ναι. Θα δεις τη συνταγή στο Μύρις Ελλάδα. Ορίστε, μπράβο. Λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό σαν θέμα, θα πρέπει να πούμε ότι ο χαλβάς μπορεί σε μικρές ποσότητες μαζί με ξηρούς καρπούς να είναι ένα πολύ ωραίο σνάκ. Όταν λέμε όμως μικρή ποσότητα, ναι, έτσι, μιλάμε για 30-40 γραμμάρια. Όχι παραπάνω. Μην πεις όμως άλλα, γιατί το χαλβά θέλω να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά για να βλέπουμε και τη συνταγή κιόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Θέλεις να πάμε λιγάκι τώρα στο θέμα τηγανιτό. Ναι. Στο θέμα ότι θα φάμε και τα λαχανικά μας, θα φάμε και τα θαλασσινά μας. Λοιπόν, ναι. Στην νηστεία. Και γενικώς τη σαρακοστή τι θα κάνουμε. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε είναι τρώμε παραπάνω υδατάνθρακες και μαγειρεμένους μαζί με λίπος. Αυτό είναι το μεγάλο. Για αυτούς που δεν ξέρουν τους υδατάνθρακες, πάμε να εξηγήσουμε. Ναι. Άμυλα και ζάχαρα. Okay. Δηλαδή, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά, όλα αυτά δεν πρέπει να τα συνδυάζουμε με λίπος. Δηλαδή, η πατατούλα μπορεί να είναι ψητή, μπορεί να είναι βραστή. Τα ζυμαρικά μπορούμε να τα φτιάξουμε, ας πούμε, το ματούλα, μια εύκολη συνταγή, mm-hmm, έτσι. Ή το ρύζι να χρησιμοποιήσουμε ζώμους λαχανικών, μυρωδικά, έξυπνα πράγματα, αλλά που δεν έχουν λίπος. Κάνουν πολύ κακό συνδυασμό οι υδατάνθρακες μαζί με το λίπος. Mm. Το ένα ευνοεί την αφομοίωση του άλλου. Αφού μπορούμε να βρούμε τόσα πράγματα που μπορούμε να φάμε. Ναι, καταρχήν από λαχανικά, τα πάντα. Έτσι, ό,τι θέλουμε από λαχανικά μας δίνει ένα τέλειο γεύμα. Θα πάρουμε τις βιταμίνες μας, θα πάρουμε ίνες που είναι χρήσιμες για το έντερο και δεν φοβόμαστε την ποσότητα. Mm-hmm. Έτσι. Που σημαίνει ότι μπορούμε να φάμε όσο θέλουμε. Γιατί είπες για το έντερο? Γιατί στην ουσία οι πάρα πολλές ίνες, έτσι, είναι το μυστικό της μακροζωίας. Αυτές κρατάνε το έντερο σε καλή υγεία. Ναι. Οι τελευταίες μελέτες λένε ότι οι φυτικές ίνες είναι το παραμελημένο θρεπτικό στατικό του σύγχρονου ανθρώπου και η αιτία πολλών παθήσεων και κυρίως των εντέρων. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει όλοι. Ναι. Λαχανικά. Και λαχανικά έχουμε βάλει και σε πόσιμο και όλες πολύ στη ζωή μας. Ούτως ή άλλως δεν μας χρειάζεται αν έχουμε και βραστά λαχανικά. Mm-hmm. Έτσι. Και τα βραστά λαχανικά μια χαρά είναι. Καλό είναι να μην έχουμε μόνο βραστά λαχανικά. Αυτό ήθελα να πω. Αν πάμε δηλαδή τύπου δίαιτα ή διατροφή που έχει μόνο λαχανικά, κάνει καλό στον οργανισμό μας. Ναι. Το θέμα είναι να ακούμε τον οργανισμό. Έτσι. Α, μας μιλάει. Ναι. Τι μας λέει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χορτοφάγων σπάει τη δίαιτα και τρώει κρέας. Αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί εμείς ηθικά επιλέγουμε να κάνουμε χορτοφαγική διατροφή, αλλά το σώμα ζητάει μερικές φορές και άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν πρέπει να αμελήσουμε αυτά που ζητάει το σώμα και καλό θα είναι που και που να το εξετάζουμε αν μπούμε σε μια αυστηρή χορτοφαγική δίαιτα, να δούμε δηλαδή μήπως υπάρχει έλλειψη σε βιταμίνη B12 ή μήπως υπάρχει έλλειψη σε κάποιο μέταλλο, ιχνοστοιχείο ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, στη διατροφή της νηστείας, οποιοδήποτε χορτοφαγικό μοντέλο ταιριάζει τέλεια. Σε σταματάω, πριν μου πεις για την νηστεία, zoomeomorpha.gr, μαθαίνετε τα πάντα με ένα κλικ, όλες τις συμβουλές του γλυκού μας του Βασίλη του Τότσικα, τον οποίο τον έχουμε συνέχεια εδώ, είπαμε, τον ξεψαχνίζουμε. Πάμε να δούμε πολύ ωραίες συμβουλές που θα μας δώσει και εκεί. Επιστρέφω γιατί τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Εδώ, μην φύγετε. Εδώ. Mm.
Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr. Βασίλη Στότσικας, δηλαδή τι να πω τώρα, τι να πω τώρα. Βασίλη, έχουμε μείνει, περίμενε, μη μου χάσεις τον ηρμό εδώ πέρα, τι θέλω να πω. Έχουμε μείνει στα 40. Θέλω να μου πεις τι θα πρέπει να προσέχω, τι θα πρέπει να μην μπερδεύω και τι δεν θα πρέπει να ξεχνάω. Λοιπόν, με τα νηστίσιμα, ναι, το πιο πιθανό είναι να στερήσουμε λίγο τον οργανισμό από πρωτεΐνες. Mm-hmm. Που σημαίνει τι, θα πρέπει να προσέξουμε να πάρουμε αρκετές πρωτεΐνες. Φυτικές πηγές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες είναι ξηρή καρπή και τα όσπρια. Τόσο απλό. Δηλαδή, πρέπει να έχω συγκεκριμένη ποσότητα. Όχι, με 2 μέτριες μερίδες θα είμαστε καλυμμένοι. Γιατί πάντα μέσα στα μάξι ξεχνάμε... θα βρούμε ξηρούς καρπούς. Ναι, δεν ξεχνάμε τα γεύματα, έτσι. Δεν προσπαθούμε να τα φάμε όλα σε μια μέρα, σε ένα γεύμα, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε 4-5 γεύματα. Άμα πεινάμε λίγο περισσότερο, τι να κάνουμε τώρα. Θα φάμε λαχανικά. Εντάξει, άμα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και τρέχω όλη μέρα, πώς θα φάω τα λαχανικά. Να φροντίσεις να κάνεις άλλο ένα γεύμα. Άλλο να ένα μην γεύμα. Φας ένα πολύ μεγάλο γεύμα, να το κάνεις 2 μικρά. Ωραία. Είναι το πιο απλό. Ναι. Και είπαμε τώρα, ζυμαρικά, πατάτες, ριζάκι, τέτοια πράγματα, νωρίς μες την ημέρα. Όχι αργά. Όχι 12 το βράδυ. Ναι, και μικρές μερίδες. Εντάξει. Αυτό. Ξεσπάμε στα λαχανικά. Αυτό σημαίνει. Μ' άρεσε αυτό. Ναι. Ξεσπάμε στα λαχανικά. Και όταν έχουμε νεύρα, ξεσπάμε στα λαχανικά. Ή σε ένα σάκο του μπόξ. Ναι, αν είναι να φας κάτι με ασφάλεια, αυτό είναι τα λαχανικά. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία. Τι άλλο πρέπει να προσέχω. Είπαμε, ο χαλβάς, έτσι, είναι ίσως η μεγαλύτερη πίκρα στην νηστεία. Μπορεί να παχύνεις χωρίς να το καταλάβεις. Είναι σαν να λες, θέλω να παχύνω. Είναι ζάχαρη και λίπος. Έτσι. Μέτρο και νωρίς την ημέρα. Θα δηλαδή, μετάξει, πρωινό πάλι ή ένα σνακ, ναι, νωρίς μες την ημέρα. Πρωινό. Πρωινό ή ένα σνακ, είπαμε, δεκατιανό, ας πούμε. Πολύ ωραία. Μετά. Ναι. Τι. Μετά καθόλου χαλβά. Και μετά λίγο χαλβά. Όχι, είπαμε. Μια φορά την ημέρα είναι ένα όριο. Έχω όριο. Θέμα με το χαλβά. Εντάξει. Σ' αφήνω, αυτό ήταν. Εγώ έμαθα ότι ήθελα και θα τρώω λίγο περισσότερο είπαμε, χαλβά. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έχεις να μου πεις για το χαλβά. zoomeomorpha.gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, μπαίνετε και κάνετε και like στο Facebook, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο γλυκό μας το Βασίλη, τον βρίσκετε και στο Facebook και εμείς εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε για το χαλβά. Φιλιά πολλά!